αν θέλετε, κινδύνων όσον αφορά το θέμα της υγείας πάντα βέβαια, μας κάνει να βρισκόμαστε σε μια εγρήγορση σε νέο συναγερμό η Κίνα μετά την εμφάνιση κρούσματος βουβονικής πανόλης που εντοπίστηκε σε πόλη της Μογγολίας, θέτοντας βέβαια τις κινέζικες αρχές σε συναγερμό. Να πάμε στον δόκτωρα Μιχάλη Βωνιάτη, να δούμε λιγάκι το θέμα αυτό της βουβονικής πανόλης, να δούμε τι είναι αυτό. Καλή σας ημέρα, κύριε Βωνιάτη. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, δεν έχει τελειώσει η ιστορία με τον κορονοϊό. Ακούμε για νέα πράγματα και είναι λογικό να τρέμει το φιλοκάρδι μας βέβαια, διότι αυτά που περάσαμε... Δεν πρέπει να ανησυχούμε ιδιαίτερα για τέτοια κρούσματα. Ναι. Οι λόγοι είναι πολλοί. Ναι. Πρώτον, η βουβονική πανόλη δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μάλιστα. Άρα, εκεί που θα εντοπιστεί μπορεί να περιοριστεί. Mm-hmm. Και δεύτερον, υπάρχει θεραπεία. Άρα δεν μιλάμε για κίνδυνο του μεγέθους του κορονοϊού. Θα του δίνω λόγο, ούτε σύγκριση. Μάλιστα. Βέβαια, υπάρχει το προηγούμενο του μαύρου θανάτου στο Μεσαίωνα, όπου εκατομμύρια κόσμος πέθανε στην Ευρώπη εξαιτίας της πανόλου. Μάλιστα. Το θέμα της πανόλου όμως είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με την γενικότερη υγιεινή, αλλά και την ύπαρξη ξενιστών. Mm-hmm. Κάποιων άγριων ενδοειδών τα οποία μεταφέρουν το μικρόβιο του Yersinia pestis, το οποίο είναι αυτό στο οποίο οφείλεται και η βουβονική πανόλη. Mm-hmm. Βέβαια, η βουβονική πανόλη έχει διάφορες μορφές και μπορεί να εμφανιστεί και ως πνευμονική πανόλη. Mm-hmm. Ως πνευμονία δηλαδή. Μάλιστα. Mm-hmm. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ναι. Αλλά παραλαμβάνω όμως ότι υπάρχει θεραπεία και ο τρόπος μετάδοσης είναι συνήθως απομολυσμένα τροφικά, κυρίως αρουραίους, από τους ψήλους των αρουραίους στον άνθρωπο. Μάλιστα. Άρα η καθαριότητα είναι κάτι το οποίο είναι νούμερο ένα στην μετάδοση, στην προστασία των ανθρώπων από τέτοιου είδους μολύνσεις. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Βωνιάτη, επειδή τα παρακολουθείτε εδώ και πολλά χρόνια, έχετε μεγάλη εμπειρία. Βιώνουμε μια πανδημία τώρα, την πανδημία του κορονοϊού. Πιστεύετε ότι είμαστε σε μια εποχή που μπορούμε να έρθουμε αντιμέτωποι και με άλλες πανδημίες στο μέλλον? Σίγουρα το να έρθουμε αντιμέτωποι με πανδημίες δεν είναι κάτι το παράξενο, γιατί οι ιοί είναι μικροοργανισμοί τέτοιας εμβέλειας που για να επιβιώσουν πρέπει να μπουν σε ζωντανούς οργανισμούς και άμα και μπουν στον άνθρωπο και μπορούν να μεταδοθούν από άνθρωπο σε άνθρωπο, η πιθανότητα πανδημίας είναι εκεί. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για πιθανή επερχόμενη πανδημία στο μέλλον, πάντοτε, και είναι κάτι το οποίο παρακολουθούμε η διεθνής ιατρική κοινότητα και δημόσιας υγείας, παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις σε θέματα νέου ιού της γρίπης. Ναι. Τώρα, γιατρέ μου... Και μια πανδημία της γρίπης δεν αποκλείεται ποτέ. Τώρα, γιατρέ, ήθελα ένα δικό σου σχόλιο. Έχουμε την επίσημη αποχώρηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας των Αμερικανών. Έχει βρεθεί στο στόχαστρο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε όλη αυτή τη διάρκεια της πανδημίας. Έχουμε δει και κάποιες αστοχίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό. Τη μία μας έλεγε ότι η μάσκα είναι καλή, την άλλη όχι. Την άλλη μας έλεγε ότι η υδροχλωροξικίνη, όπως λέγεται, είναι καλή, την άλλη όχι. Δεν είχε γρήγορα αντανακλαστικά δείξει με την πανδημία του κορονοϊού. Ήθελα ένα σχόλιο δικό σου. Το σχόλιο μου είναι πολύ απλό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, επειδή έχω εργαστεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως τέλεχος για πολλά χρόνια και μάλιστα ως μόνιμος λειτουργός για τη σχηματίωση, mm-hmm.
Μπορώ να σας πω ότι στελεχώνεται από πολύ ικανά στελέχη και μάλιστα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από το Κέντρο Ελέγχου Μεταδοτικών Νοσημάτων της Ατλάντας της Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί σε έναν βαθμό ο Παγκόσμιος Υγείας είναι όπως τα Ηνωμένα Έθνη, δηλαδή είναι ένας οργανισμός ανεξάρτητος από τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά έχει και κάποια πολιτική χρειά. Μάλιστα. Άρα παίζονται και πολιτικά παιχνίδια προφανώς. Κάποια ναι. Και μάλιστα. Νομίζω η μεγαλύτερη αστοχία αυτή την πανδημία δεν ήταν αυτά τα μικρά τα οποία δεν υπήρχαν τεκμηριωμένες μελέτες για να μπορέσει να δώσει κατευθυντήριες γραμμές ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά ουσιαστικά ήταν η καθυστέρηση να ανακοινώσει την πανδημία. Γιατί αν θυμάστε καλά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι είναι πανδημία στις 11 Μαρτίου. Μάλιστα. Ήταν δύο μέρες μετά που και η Κύπρος είχε τα πρώτα κρούσματα του κορονοϊού. Είχε εξαπλωθεί ήδη αρκετές φορές και επομένως εκεί ήταν μία παράληψη, να την πούμε, η οποία στήγησε ίσως τις ζωές σε μερικές χώρες, σε μερικούς ανθρώπους, γιατί πολλές χώρες δεν το πήραν σοβαρά. Υπήρχε μια ολιγορία, γιατρέ, υπήρξε μια ολιγορία και μια καθυστέρηση να χαρακτηριστεί. Αυτό ήταν έτσι το μεγαλύτερο σφάλμα. Και αυτό ήταν βέβαια μια απόφαση διαχείρισης και δεν οφειλόταν ότι δεν είχε τους εμπειρογνώμονες οι οποίοι μπορούσαν να αποφανθούν. Απλώς πιστεύω ότι επειδή υπήρξε το προηγούμενο που κηρύχθηκε η πανδημία, ο ιός της γρίπης το 2009, ο H1N1, και αυτό ήταν μια αποτυχία στην ουσία, ήταν πολύ επιφυλακτικοί να προχωρήσουν γρήγορα. Αυτό όμως τύχησε τη ζωή τουλάχιστον σε Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία και Ισπανία σε εκατοντάδες άτομα. Μάλιστα. Να μην πω χιλιάδες άτομα. Μάλιστα. Τη ζωή, γιατί δεν ετοιμάστηκαν και δεν έλαβαν τα σωστά μέτρα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ελπίσουμε. Αυτά ήταν ίσως τα μεγαλύτερα σφάλματα, τα οποία βέβαια θα εκτροχηθεί. Τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες απεχώρησαν ουσιαστικά για πολιτικούς λόγους και όχι για επιστημονικούς λόγους. Είναι η κόντρα με την Κίνα που υπάρχει, που κατηγορεί την Κίνα ότι ελέγχει τον Παγκόσμιο Οργανισμό. Η κόντρα με την Κίνα. Μάλιστα. Γιατί η Κίνα βέβαια καθυστέρησε να κοινοποιήσει τα αποτελέσματα του προβλήματος του κορονοϊού στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ μου γιατρέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Καλή συνέχεια να έχεις.